Μια κοινή πορεία των δύο ηγετών του άξονα διαγράφεται κάτω από το φως των άριστα σκηνοθετημένων συναντήσεων. Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 1937, είχε υπογραφεί η Ιταλο-Βρετανική Συμφωνία Κυρίων με σκοπό να εμποδιστεί κατά το δυνατόν η προσέγγιση Μουσολίνη και Χίτλερ. Και ενώ η αιθιοπική περιπέτεια είχε διαλύσει το παλαιό μέτωπο Βρετανίας-Γαλλίας-Ιταλίας, η συμφωνία αποκαθιστούσε μια γενικότερη συνεννόηση. Αλλά ο πόλεμος της Ισπανίας διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στη Γαλλία-Βρετανία από τη μια μεριά και στη Γερμανία-Ιταλία από την άλλη. Το ταξίδι του Ντούτσε στη Γερμανία αποτέλεσε το θεαματικότερο γεγονός του 1937. Στο Μόναχο, η εγκαρδιότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών αφήνει πολύ πίσω την ένταση του παρελθόντος. Ο άξονας, άσχετο αν είναι χρήσιμος για την ειρήνη ή αν ωφελεί περισσότερο τον έναν από τους δύο εταίρους, αποτελεί σήμερα πραγματικότητα. Οι συναντήσεις των δύο ηγετών διαδέχονται η μία την άλλη και δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει ποιο είναι κάθε φορά το τιμόμενο πρόσωπο, ο ηγέτης της χώρας ή ο επισκέπτης. Ο Μουσολίνη πάντως μοιάζει να αποδέχεται την ανωτερότητα του συμμάχου του και να λέει «Είδε ο άνθρωπος». Αν το 1935 υπήρξε αποφασιστικό με τη ρήξη των Ιταλο-Βρετανικών σχέσεων, το 1938 είναι ένα έτος κρίσιμο. Θα δείξει αν η δραματική δοκιμασία της ανθρωπότητας θα τερματιστεί ή αν θα ξεσπάσει ασυγκράτητη η καταιγίδα.